Γυναικολογική όγκη, πάρα πολύ σοβαρό θέμα και η αντιμετώπιση του επίση πολύ σοβαρό. Ο κύριο Γιώργο Χίλαρη είναι κοντά μα. Είναι διευθυντή τη δεύτερη κλινική γυναικολογική ογκολογία στο Υγεία, λέκτορα γυναικολογική ογκολογία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στι ΗΠΑ. Καλή σα ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Γεια σα, κύριε Χίλαρη. Καλημέρα, σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε κι εσεί καλά. Λοιπόν, ποιες γυναίκες καταρχήν με καρκίνο της μήτρας είναι υποψήφιες για λαπαροσκοπική ή ρομποτική αντιμετώπιση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτός είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζονται πια οι όγκοι? Πολύ σωστά. Έχουμε περάσει από την εποχή που ήταν, να το πω, μονόδρομος η ανοιχτή χειρουργική, εδώ και πάνω από 15 χρόνια θα έλεγα, στην λαπαροσκοπική και στη ρομποτική. Απλά υπήρχε μια αμφισβήτηση τα πρώτα 10 χρόνια όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Ναι. Υπήρχαν οι σκεπτικιστές, να το πούμε έτσι. Τώρα πλέον έχουν βγει αρκετές μελέτες που επιβεβαιώνουν το ανάποδο, δηλαδή ότι αν μπορούμε να χειρουργήσουμε μια γυναίκα με ένα καρκίνο ενδομητρίου μήτρας λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, αυτός είναι ο τρόπος να το κάνουμε. Αχα. Και εναλλακτικό να θεωρείται πλέον το ανοιχτό. Ποιες είναι λοιπόν οι υποψήφιες? Θα έλεγα ότι είναι κυρίως οι γυναίκες οι οποίες έχουν. Είναι υπέρβαρες, και εδώ αυτό μπορεί να ακούγεται ως έκπληξη, ναι, γιατί οι αναισθησιολόγοι επίσης καμιά φορά λένε, μα αφού είναι υπέρβαρη, μήπως είναι καλύτερα να γίνει ανοιχτά η επέμβαση. Ακριβώς το ανάποδο. Θα γλιτώσουμε από αυτή την υπέρβαρη γυναίκα τη μεγάλη τομή και θα μπορέσει να επιστρέψει πιο γρήγορα σπίτι της και να έχει λιγότερο κίνδυνο να συλλέξει, ας το πω έτσι, επιπλοκές που γίνονται μετεγχειρητικά, όπως πνευμονικές εμβολές, τρομπώσεις στα κάτω άκρα, διατήρηση τραυμάτων, για να μην κουράζω το κοινό σας. Ναι. Αυτό ισχύει και για τις γυναίκες που έχουν καρκίνο σε οθικές? Εξαιρετική ερώτηση. Στην αρχή αυτό, αν τολμούσαμε μόνο και μόνο να το ρωτήσουμε, μπορεί να μας θεωρούσαν αιρετικούς. Ναι. Η απάντηση είναι ότι αντλώντας τα θετικά στοιχεία από το καρκίνο του ενδομητρίου ή κοινός της μήτρας, σε γυναίκες αρχικού σταδίου καρκίνο οθήκης, μπορούμε να πούμε ότι ναι, μπορούν να χειρουργούνται πλέον ως πρώτης γραμμής θεραπεία λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Ναι. Και να έχουμε το ανοιχτό χειρουργείο εννοείται ως όπλο για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα χειρουργείο εάν φαίνεται ότι η ασθένειά της δυστυχώς είναι πιο εκτεταμένη. Κύριε Χίλαρη, διαβάσαμε ότι για τον καρκίνο του τραχύλου ίσως να είναι και επικίνδυνη η λαπαροσκοπική ή ρομποτική αντιμετώπιση. Ισχύει κάτι τέτοιο? Είστε πολύ καλά ενημερωμένοι. Πραγματικά δεν είναι τυχαίο που έχετε τέτοια επιτυχία στην εκπομπή σας. Ισχύει, αλλά εδώ πάντα πρέπει να υπάρχει η αλήθεια που λέμε, είναι κάπου στη μέση. Ναι. Επειδή πήραμε θάρρος, να το πω, από τα πρώτα 10-15 έτη των συνεχιζόμενων θετικών αποτελεσμάτων από τον καρκίνο της μήτρας, ναι, εφαρμόσαμε και σε γυναίκες που ήταν νεότερες αναλογικά, άρα ήταν ακόμα πιο ελκυστικό να τις χειρουργήσουμε λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, την ίδια τεχνική για τον καρκίνο του τραχύλου. Εκεί υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα που αποδείχθηκε στην πορεία ότι εμείς φταίγαμε, ότι επειδή αυτός ο όγκος βρίσκεται, για να μην πω σε τεχνικούς όρους, λίγο πιο χαμηλά στο γεννητικό σύστημα, εκεί που εμείς χρησιμοποιούμε κάποιο εργαλείο ειδικό την ώρα της επέμβασης που κουνάει την μήτρα, τραυμάτιζε αυτό το εργαλείο ενδεχομένως τον ίδιο τον όγκο και έκανε ίσως τοπική διασπορά. Ναι. Μάθαμε από αυτό, δεν το χρησιμοποιούμε πλέον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταργήθηκε η λαπαροσκοπική ρομποτική. Κύριε Χίλαρη, ευχαριστούμε. Να είστε πολύ καλά, κύριε Χίλαρη. Σας ευχαριστούμε. Και εσείς να είστε καλά. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Σπουδαίες τα επιτεύγματα της ιατρικής γίνονται κάθε φορά και σπουδαιότερα. Θαύματα. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς.